κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε ένα νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Διαδικασία άρσης του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών», το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι και αύριο. Κατά την κυβέρνηση, σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο εξυγχρονισμός της διαδικασίας άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών με διασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγγυήσεων για τα προσωπικά δεδομένα αυτών που παρακολουθούνται. Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Το πρώτο σημείο που κατά την κυβέρνηση είναι το πιο σημαντικό είναι ότι ξεκαθαρίζεται επιτέλους με το νομοσχέδιο ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνονται οι παρακολουθήσεις, να μην είναι αυθαίρετες δηλαδή οι παρακολουθήσεις και πώς αυτά τα προσωπικά στοιχεία που μαζεύονται από τις παρακολουθήσεις δεν θα χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό, ας πούμε. Πράγματι, διασφαλίζεται με το νομοσχέδιο αυτό το πράγμα, αυτές οι δύο προϋποθέσεις. Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί στα δικά μου τα μάτια και όχι μόνο, θα εξηγήσω τι εννοώ, την νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας και την εδραίωση της παρανομίας ως δυνατότητας του νομοθέτη. Είναι ένα σχέδιο νόμου το οποίο όχι απλώς είναι ανάξιο των περιστάσεων, αλλά κατά την άποψή μου γενικά δείχνει ότι οι κρατούντες σήμερα έχουν χάσει την επαφή με μια συχνότητα συνέστησης και έτσι, με τους ανθρώπους και με αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι που είναι μεγάλο ελάττωμα αυτών που κυβερνάνε, να μην καταλαβαίνουν που πατάνε. Αυτό είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται όχι να βελτιώσει το καθεστώς που υπήρχε πριν, αλλά να εδραιώσει ως νομιμότητες τις παρανομίες και τις αυθαιρεσίες που μέχρι σήμερα είχαμε εντοπίσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Πρώτον, δεν εισάγει καν τη στοιχειώδη μέρημνα που είναι η βάση του κράτους δικαίου και είναι η αιτιολογία των αποφάσεων. Το κράτος δικαίου είναι το κράτος που σου λέει θα κάνω ή δεν θα κάνω αυτό, γιατί αυτό. Θα σε παρακολουθήσω διότι θεωρώ ότι είσαι κίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια. Αυτό λέει ότι ξεκαθαρίζει μέσα στο νομοσχέδιο. Ξεκαθαρίζει, λέει ότι ποιοι είναι οι λόγοι εθνικής ασφαλείας ή ποινική υπόθεση και διασφαλίζει ότι μόνο με αυτούς. Αυτό λέει η κυβέρνηση, έτσι. Ακούστε με. Αυτοί οι λόγοι αφενός μεν τους απαριθμεί με τρόπο εξαιρετικά γενναιόδωρο, προστέθοντας περίπου 50 πλημελήματα στα ήδη κακουργήματα. Και το δεύτερο, το οποίο είναι το ακόμα χειρότερο αυτό που λέω, είναι ότι η διάταξη του εισαγγελέα που αποτελεί τη νομική βάση της άρσης του απορρίτου, πρώτον, συνεχίζει να είναι μέσα σε ένα ιδρυματοποιημένο περιβάλλον. Ο εισαγγελέας δηλαδή παραμένει μέσα στην ΕΕ. Ναι, αλλά προσθέτονται δύο τώρα. Προσθέτονται δεύτερο, αλλά το βασικό είναι ποιο. Ότι έχει ήδη προστεθεί με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είχαμε ήδη στις αρχές. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση αυτή είναι ανετιολόγητη. Δεν γίνεται στη δημοκρατία να έχουμε ανετιολόγητες αποφάσεις. Α, δεν ξέρει ο εισαγγελέας γιατί. Ο εισαγγελέας δεν αναφέρει γιατί. Η βάση της νομικής προστασίας. Ο ίδιος όμως μπορεί να ξέρει. Ας ξέρει, δεν με νοιάζει εμένα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε εμείς για ποιο λόγο, όχι εμείς, το πρόσωπο το ενδιαφερόμενο, διότι μπορεί σε τελευταία ανάλυση το πρόσωπο αυτό, αφενός μεν να θέλει να στραφεί εναντίον αυτής της απόφασης, άρα χωρίς αιτιολογία δεν μπορείς να στραφείς εναντίον. Και το δεύτερο και βασικότερο είναι ότι δεν γίνεται σε μια δημοκρατία να υπάρχει ένας δεδομένος όγκος πληροφοριών, ο οποίος να είναι από όλους και προς όλα προσπέλαστος. Αυτή είναι δεν δίνεται η δυνατότητα. Μα δεν δίνεται η δυνατότητα. Μετά από τρία χρόνια. Δεν αιτιολογείται. Δεν αιτιολογείται. Και λέει μετά από τρία χρόνια μπορείς να μάθεις αν υπήρξε θύμα άρσης του απορρίτου. Αυτό στην πράξη ουσιαστικά δημιουργεί ένα χειρότερο πλαίσιο από ότι είναι το τερινό, διότι σήμερα δεν υπήρχε τουλάχιστον νομικός περιορισμός. Και το βασικότερο εδώ είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ετών η υπόθεση αυτή έχει ήδη καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει ψηφιακή. Αλλά υπάρχουν δεδομένα. Καταστρέφονται μετά από 6 μήνες. Καταστρέφονται τα δεδομένα. Καταστρέφονται. Άρα λοιπόν μου δίνει σε μένα τη δυνατότητα να μάθω μετά από 3 χρόνια που ούτως ή άλλως είναι δυσανάλογος. Αλλά δεν ξέρει πάλι για ποιο θα παρουσιάσει. Στην πράξη δεν θα έχω θέμα. Δεν θα έχω αιτιολογία λοιπόν. Ναι. Θα έχω έναν εισαγγελέα ο οποίος λειτουργεί δυνατοποιημένος ούτως ή άλλως και στην πράξη δεν θα έχω ένα αρχείο. Η ΑΔΕ, κύριε Καλουδούκα, δεν έχει ψηφιακό αρχείο. Αν είχαμε ψηφιακό αρχείο στην ΑΔΕ. Και είναι πολιτική επιλογή των καρτούντων ότι δεν έχουμε ψηφιακό αρχείο στην ΑΔΕ. Θα μπορούσε τουλάχιστον η ΑΔΕ κάθε φορά που έρχεται μια διάταξη να ξέρει ότι αυτή η διάταξη τι νοσή είναι κτλ. Εδώ έχουμε ανώνυμες διατάξεις, διατάξεις των οποίων μόνο το τηλέφωνο ο αριθμός αναγράφεται,
ανετιολόγητες, θολή επίκληση νόμων εθνικής ασφάλειας και ένας εισαγγελέας ο οποίος κρίνει μέσα στην ΑΕΠ. Κοινώς, το καθεστώς της αυθαιρεσίας. Θα άλλαζε κάτι που μην ήταν μέσα στην ΑΕΠ. Θα άλλαζε αν είχαμε ένα τριμελές συμβούλιο, το οποίο όπως γίνεται για την επίκληση διακρύβωσης ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων, θα μπορούσε να κρίνει με βάση την αιτιολογία που παρέχεται για την άρση του απορρίτου. Αν είχαμε λοιπόν έναν εισαγγελέα υπηρεσίας, έναν εισαγγελέα έξω από την ΑΕΠ ή ένα τριμελές συμβούλιο, η πλειοψηφία των άρσεων του απορρίτου γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Mm-hmm. Υπάρχει ωστόσο το Σύνταγμα και λέει ότι η άρση του απορρίτου μπορεί να έχουμε και για τη διακρύβωση ιδιαίτερων σοβαρών εγκλημάτων. Αυτό για μένα είναι και πιο έντιμο σε τελευταία ανάλυση. Να ξέρω από ποιον απειλούμε. Όχι μια γενική επίκληση της εθνικής ασφάλειας και με την ευκαιρία να σας πω ότι ενώ η κυβέρνηση λέει ότι ορίζει την εθνική ασφάλεια, ο ορισμός της εθνικής ασφάλειας είναι τόσο τεράστιος, τόσο ευρύς, τόσο γενναιόδωρος, που ακόμα και ζητήματα που αφορούν συζητήσεις περί της οικονομίας, της δημόσιας υγείας συμπεριλαμβάνονται εκεί. Κοινώς, δεν υπάρχει τομέας δημόσιας πολιτικής που να μην ορίζεται ως ενδυνάμει απειλή για την εθνική ασφάλεια με βάση αυτό το νομοσχέδιο. Κοινώς, εκεί που είμαστε θα ξαναβρεθούμε και μάλιστα όχι ως προϊόν αυθαιρεσίας ή παράνομων αποφάσεων υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά ως προϊόν μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας. Κοινώς, η ανομία, η αυθαιρεσία και η παρανομία γίνονται καθεστώς. Ρωτήσω όμως, εδώ λέει η κυβέρνηση επίσης ότι, εντάξει, αναφέρω τι λέει η κυβέρνηση, ότι επιτέλους ξεκαθαρίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούνται για να παρακολουθεί κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Και λέει ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν τρία φίλτρα, της ΑΕΠ, του Προέδρου της Βουλής και εισαγγελέα. Ισχύει. Λοιπόν, εδώ όντως έχουμε μια καινοτομία που είναι η παρίσπριση της γνώμης του Προέδρου της Βουλής. Υπάρχει ένα ερώτημα. Θεωρούμε ότι είναι θετικό το πολιτικό πρόσωπο να προστατεύεται περισσότερο από τον Καλαδούκα και τον Χριστόπουλο? Σωστό. Είναι ένα ερώτημα το οποίο κατά την άποψή μου οφείλουμε να το θέσουμε. Σωστό. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ως ένα βαθμό, επειδή ένα πολιτικό πρόσωπο μπορεί να είναι να αντιμετωπίζει περισσότερους εκβιασμούς, ίσως θα έχει μια σημασία, μια περαιτέρω εγγύηση. Αλλά αυτή την εγγύηση εγώ δεν μπορώ να την αποξενώσω από το γεγονός ότι οι απλοί πολίτες, εγώ και εσείς και οι υπόλοιποι 15.000 των οποίων τα τηλέφωνα είναι στις διατάξεις άρσης του απορρίτου σήμερα, δεν έχουμε καμία εγγύηση. Και ας λέει ότι θέλει η κυβέρνηση. Και λυπάμαι που σας το λέω, αλλά είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση νομοθετεί για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της επικαιρότητας όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αυτή τη στιγμή, αδιαφορώντας πλήρως για τη γνώμη της ΕΔΑΕ. Δεν πήραν καν, δεν τους κάλεσαν καν στη διαβούλευση, ούτε καν για τα προσχήματα. Και φυσικά η απάντηση της ΕΔΑΕ ήρθε σήμερα με ένα εκτεταμένο δελτίο τύπου και ένα άλλο έγγραφο, το οποίο ένα προς ένα παίρνει τα σημεία αυτά τα οποία η κυβέρνηση τα θεωρεί φοβερούς και τρομερούς εγγυητικούς νοτερισμούς και τα διαλύει εντελώς. Και αυτό δεν το κάνει ούτε μια οργάνωση δικηγόρων αριστεριστών, ούτε κάποιοι ιδιωματικοί καθηγητές πανεπιστημιακοί. Το κάνει η κατά το κράτος αρμόδια αρχή. Ό,τι σας είπα δεν το λέει ο Χριστόπουλος. Τα λέει η ΕΔΑΕ. Κάτι λέει αυτό. Σωστά. Και υπάρχει και ένα ζήτημα. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι του κυβερνώντος κόμματος. Αυτός. Επίσης υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα. Εντάξει. Αυτό έχουν θέσει διάφορα. Φυσικά εννοείται ότι ο πρόεδρος της Βουλής είναι του κυβερνώντος κόμματος και γι' αυτό, αν μπαίναμε σε μια τέτοια διαδικασία, μάλλον θα ήταν σωστότερο να βρούμε ένα συλλογικό πρόεδρο. Αυτό. Συλλογικό. Αυτό λένε. Όχι τον πρόεδρο, αλλά πιθανώς προεδρείο της Βουλής, προκειμένου να εγγυάται αυτό για τους πολιτικούς. Αλλά δεν είναι εκεί το κρίσιμο. Πιστέψτε με, ο ελέφαντας στο κλουβί της ιστορίας είναι ότι και σήμερα θεσμοποιούμε διατάξεις άρσης του απορρίτου χωρίς αιτιολογία. Αυτό είναι η μαύρη τρύπα για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα το 2022. Αν δεν αιτιολογώ την διοικητική πράξη, δεν ξέρω για ποιο λόγο εγώ ως ενδιαφερόμενος το κράτος μου παρακολουθεί το τηλέφωνο. Και δεν θα μάθω ποτέ, ούτε μετά από 3 χρόνια. Και όλα αυτά, ξέρετε, θα πέσουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Υπάρχει σαφής νομολογία μέχρι σήμερα. Θα προσφύγει κάποιος σε αυτό? Έχει ήδη προσφύγει ο Κουκάκης και έχω την αίσθηση ότι μετά την τελική ο Ανδρουλάκης και έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξουν και νέες προσφυγές. Το μόνο που τους νοιάζει, και είναι πάρα πολύ ενοχλητικό ότι μόνο αυτό σου νοιάζει, είναι πότε θα συνεδριάζει το δικαστήριο για την υπόθεση του Κουκάκη.
Δηλαδή να μην γίνει πριν τις εκλογές. Αν γίνει μετά τις εκλογές, δεν πάνε να έρθει κατά δίκη. Τουλάχιστον εμείς καβατζώσαμε τον πρώτο γκάβο. Αυτά είναι πολύ φθηνά. Αυτό είναι αγοραία πολιτική. Και επειδή ξέρετε, ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος, δεν τρελοτούς ο κόσμος. Θα έρθει η στιγμή που αυτά θα πληρωθούν, γιατί έχουν βγει στην επιφάνεια. Το σπυρί έσπασε. Και το οποίο έχει γεμίσει το πολίτευμά μας. Η κυβέρνηση αυτή κάνει ότι δεν το βλέπει και συνεχίζει στον δρόμο που χάραξε τη συγκάλυψη, ξεχνώντας ότι πλέον το σύστημα της υπεράσπισης αυτών των αυθαιρεσιών και των παρανόμων πρακτικών έχει διαβληθεί. Κοινώς ξέρουμε ότι δεν είναι έντιμη πλέον. Να ρωτήσω, άλλο ένα σημείο που είναι σημαντικό, γιατί έχει βγει πια πάρα πολύ στη φόρα, είναι το ζήτημα του Predator και του παράνομου λογισμικού, με το οποίο επισήμως ήταν μπλεγμένη σε αυτή την υπόσταση. Λέει ότι η κυβέρνηση πριν το νομοσχέδιο προτίθεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο το τι είναι παράνομο λογισμικό. Το ξεκαθαρίζει φυσικά. Λέει ότι με απόφαση της υπηρεσίας μπορεί το Predator και το Pegasus να είναι νόμιμο. Έτσι ξεκαθαρίζει. Έτσι ξεκαθαρίζει. Ναι, φυσικά. Γι' αυτό σας είπα. Βαπτίζεται η αυθαιρεσία και η παρανομία νομιμότητα. Αν λοιπόν θέλει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, είτε επειδή το ζητάει η ΕΕΠ, είτε το ζητάει η Δημοκρατική Υπηρεσία, είτε το ζητάει ο στρατός, να χρησιμοποιήσει αυτά τα κακόβουλα κατασκοπευτικά λογισμικά, τα spyware όπως τα λέμε διεθνώς, τότε μπορεί να το κάνει, διότι αυτή είναι η απόφαση της. Γι' αυτό λέει ο νόμος. Αυτό που κάνει εντύπωση πάντως στο σκάνδαλο που είχε σπάσει είναι το εύρος των ανθρώπων που παρακολουθούν το. Δηλαδή, σε αυτά περιλαμβάνονται μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, που αναφέρει ενδεικτικά τώρα, ήταν πολύ. Ο Υπουργός Επικράτειας, ο πρώην Γιώργος Γεραπετήτης, ο Άκης Κέρτσος, δημοσιογράφοι φιλικά προσκύμηροι προς την κυβέρνηση, όπως ο Αλέξης Παχιαλάσης Καθημερινής. Φίλοι και συνεργάτες της Μαρέβα, της γυναίκας του κυρίου Μητσοτάκη. Κάνει εντύπωση, λέει, το εύρος, ότι δεν ήταν μόνο πολιτική του αντίπαλη, αλλά φίλοι του, μέλη του στενού του πολιτικού περιβάλλοντος. Πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο? Αυτό εξηγείται κατά την άποψή μου από μια άρρωστη βουλημία που διακατέχει αυτούς τους ανθρώπους, σε συνδυασμό με ένα φοβερό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Έχουν μια μανία κατά δίωξης προφανώς, για να παρακολουθούν τη γυναίκα του κυρίου Πατούλη, την πρώην γυναίκα του κυρίου Πατούλη, προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Επίσης, σε ό,τι αφορά το ότι είχαμε άρσεις του απορρίτου για φύλλα προσκύμενους, αυτό δεν με εκπλήσει, εγώ το περίμενα. Νομίζω ότι εδώ ισχύει αυτό που λένε ένα περίφημο ρητό που έρχεται από παλιά, λέει, προφύλαξέ με από τους φίλους μου, τους εχθρούς μου τους κανονίζω εγώ. Μάλλον έτσι το βλέπουν οι άνθρωποι. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι τα ενδυνάμει θύματα αυτής της ιστορίας από την αρχή ήταν βέβαιο ότι θα ήταν από το χώρο της συμπολίτευσης. Και θεωρώ ότι αυτό έπρεπε να το είχαμε αναδείξει περισσότερο όταν ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα. Ότι κύριοι της συμπολίτευσης, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δεν είστε θύτες. Είστε θύματα. Δεν είστε αθώα θύματα φυσικά. Αλλά είστε θύματα. Και φαίνεται τώρα αυτό. Έχω την αίσθηση. Μα δεν τυχαίο ότι είναι... στην Παπαχιαλάς και η Καθημερινή έχουν βγει, δηλαδή. Ναι. Και διάφοροι. Και το Βήμα της Κυριακής, δηλαδή. Πέρα από τη διαμάχη τώρα, Μαρινάκη, αυτό είναι κάτι το οποίο προέκυψε και έδωσε νέα διάσταση στην ιστορία. Αλλά πέρα από αυτό, εδώ είναι προφανές ότι η όλη ιστορία δεν ξεκίνησε από δημοσιογραφία φύλλα προσκύμενη προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Ούτε ο Θανάσης Κουκάκης, ούτε ο Τάσος Τέλογλου, ούτε η ομάδα του Inside Story και των Reporters United είναι τίποτα στο κόκκινο ή στο left. Κάθε άλλο. Καλή ώρα μας φιλοξενείς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, μάλιστα σε μια εκδήλωση που κάναμε ως πρωτοβουλία ώρα 0 για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, ευθαρσώς δήλωσαν μπροστά σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα, τους περισσότερους του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν μπροστά, του Τσίπρα συμπεριλαμβανομένου, έτσι. Ότι εμείς ψηφίσαμε τα μνημόνια, κακώς κάνετε εκείνο. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι αυτοί που ξεκίνησαν την ιστορία, οι ερευνητές, δημοσιογράφοι, μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κατηγορηθούν. Έτσι. Και αυτό είναι μεγάλο σύν στην ιστορία μας. Έτσι. Ότι δηλαδή πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στον εγκύτερο χώρο της κεντροδεξιάς ή του κέντρου και μάλιστα πρόσωπα τα οποία ήταν εξαιρετικά αυστηρά και εύλογα αυστηρά με το ΣΥΡΙΖΑ σε στιγμές που έπρεπε να είναι αυστηρά, αυτή τη στιγμή λένε ότι τέτοιο πράγμα δεν έχουν ξαναδεί. Ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο είναι αν θέλετε και οραματικό. Και το μαζί σας που είσαστε... οραματικά ερωτήματα. Έτσι, και το μαζί σας που είσαστε καθόλου αρμόδια που λένε, θεωρητικά τουλάχιστον. Υπάρχει δυνατότητα, αυτή τη στιγμή η ΕΕΠ είναι ένα αναγκαίο κακό, θα συνεχίσει να υπάρχει. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει μια δημοκρατική ΕΕΠ, να ελέγχεται έστω, να υπάρχει μια σχετική διαφάνεια. Πώς μπορούμε να φανταστούμε μια δημοκρατική ΕΕΠ? Ένα. Δεν είναι μόνο η ΕΕΠ. Η ΕΕΠ έχει αδίκως δεχθεί
τα πειρά εσχάτως, αλλά είναι και άλλα κρατικά σώματα. Είναι η αστυνομία, η αντιδημοκρατική, η τελωνία και ο στρατός. Δεν είναι μόνο η ΕΥΠ που ευθύνεται για τις άρσεις του απορρίτου. Δεύτερον, μπορεί να υπάρχει μια δημοκρατική ΕΥΠ. Την ίδια ερώτηση μου είχε απευθύνει ένας συνάδελφός σας την επαύριο των γεγονότων του Δεκέμβρη 2008 στην Αθήνα, ρωτώντας με αν μπορεί να υπάρχει μια καλή αστυνομία. Και είπα, καλή αστυνομία δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει, καλύτερη μπορεί να υπάρχει. Αυτό λοιπόν πιστεύω και για την ΕΥΠ. Φυσικά ο κόσμος των κρατικών πληροφοριών, ο κόσμος του intelligence είναι ο σκοτεινός κόσμος των απορρίτων και των μυστικών, όλων των βρωμοδηλιών που κάνουν οι κυβερνήσεις από τότε που αυτές υφίστανται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο κόσμος αυτός δεν μπορεί να καθαρίσει. Άρα λοιπόν, ναι, μπορεί να υπάρξει μια δημοκρατικότερη υπηρεσία πληροφοριών, μια υπηρεσία η οποία θα αιτιολογεί τις αποφάσεις άρσης του απορρίτου, θα δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που γνωρίζουν πότε καταστρατηγήθηκε το δικαίωμά του στο απόρριτο να στρέφονται εναντίον της, μια υπηρεσία που αντί να παρακολουθεί 15.000 υπόπτους, να παρακολουθεί 150 πραγματικούς κινδύνους για τη δημοκρατία μας. Εγώ έτσι θα νιώθω και ασφαλέστερα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια όλων των ενδυνάμει θυμάτων θα είναι καλύτερα εγγυημένη. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας δώσετε για το left.gr. Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά.